Δηλαδή, έμαθα ότι η εξουσία μας χτυπάει και από χαρά. Και από να κόψει και αυτό που έπεσε κάτω, να είναι ευτυχής που έφαγε ξύλο. Καταλάβετε. Είναι ένα πρώτο μάθημα για το προφητικό. Τι σημαίνει εξουσίας. Τη γνώρισα πολύ αργότερα. Και κατάλαβα συμπέρασμα ότι είναι ό,τι χειρότερο έκανε ο άνθρωπος είναι η εξουσία. Διότι κάθε είδους εξουσία, κάθε μορφή εξουσίας ενέχει τη βία. Και πολλές φορές τη βία από χαρά και από διασκέδαση. Ξεχνάτε ότι στο Auschwitz, όπου εκεί είχαν τα κρεματόρια με τους δεν γνωστή αυτή η λεπτομέρεια, εγώ τη διάβασα και τη γνωρίζω, μπαίνανε μέσα γυναικόπαιδα, τα οποία για να πεθάνουν κάνουν κάπου 10-15 λεπτά, καταλαβαίνετε τις κυρίες αυτές όταν κατέβαινε το αέριο, και υπήρχε ένα μεγάλο παράθυρο, όπως αυτά που είναι στα στούντιο, αλλά μεγάλο, που δεν φαίνονται από τη μέσα μεριά. Που το χρησιμοποιούν και στις ανακρίσεις. Και ήσαν μέσα ο αρχηγός του στρατοπέδου, είχε καλέσει τις κυρίες όλες των δημείων του στρατοπέδου και άλλων, οι οποίες με, πώς θα λένε, εξόπλατα, πώς θα λένε αυτά που φοράτε εσείς οι κυρίες, ας πούμε. Τουαλέτες, ας πούμε. Τουαλέτες, πήραν τη σαμπάνια τους και λοιπά. Και εκεί, τώρα πηγαίνουν και βλέπανε και τους... ανθρώπους να ψυχοραγούν. Να ψυχοραγούν. Ήταν ένα μέρος της χαράς, της εξουσίας, όταν έκανε το όνομα του ακού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
έχετε δώσει απάντηση εσείς που τόσες φορές φτάσατε. Ναι, ναι, η απάντησή μου είναι ότι... Γιατί αυτό? Ο καθένας μέσα μας έχει αυτά τα δύο στοιχεία, το θετικό και το αρνητικό, την αρμονία και το χάος. Κάποτε υπερισχύει η αρμονία και βγαίνει ο Μπετόβεν, κάποτε το χάος και βγαίνει ο Χίτλερ. Στην ίδια χώρα, με την ίδια γλώσσα. Αλλά είναι πάλι αυτών των δύο αντιθέσεων που είναι.